Με ένα υπέροχο γκολ, χτύπημα φάουλ, γκολ ήρθε στο 25ο λεπτό. Πρώτο λεπτό. 14 λεπτά ακόμα για τη λήξη του πρώτου μέρους. Φοβερό και αυτό. 1-3. 1-3. Απάντησε. Αφιέρωση εδώ κάπου. Αφιέρωση. Ένα τρία λοιπόν. Για το Ζαρό. Πόντις πέναλτι αμέσως από τον κύριο Κλαμπατσέα. Χωρίζει σταγμό, έδειξε την άσπρη βούλα στο 44 που είμαστε τώρα. Και δοκάρι λοιπόν για το Ζαρό στο 54. Πάμε δεν γίνεται! Πέναλτι ζήτησε η Ομόνια στο 62ο λεπτό. Άντε ρε πάψε. Ψηλό ένταση για την Ομόνια. Ζήτησαν πέναλτι της Ομόνια. Άψε ο κύριος Κλαμπατσέας την μπάλα σε πλάγιο. Ζήτησε πέναλτι λοιπόν. Το κοπέλι. Τα ανθρώπους. 63 η Ομόνια. Ο κύριος Κλαμπατσέας να συνεχιστεί το παιχνίδι. Διαμαρτύρηκαν έντονα οι προπονητές οι άνθρωποι του Πάγκου, της Ομόνιας, ξανά κάτω.
Δεν ξέρω τώρα, είναι πέναλτι, δεν είναι, τι υπέδειξε ο κύριος Κλαβατσέας. Όχι, δεν είναι πέναλτι. Εσύ φοιτηλιάς, καλά, δεν πρόβλημα, κανονικά. Δύο φάσεις λοιπόν που ζήτησαν οι της Ομόνιας πέναλτι, τις κρατάμε. Μια καλή φάση λοιπόν για τον Ζαγρό. Στο 71. Ξηρετική. Παίρνω στο θεματοφύλακα. Μαλακόνα. Είμαστε προσπάθεια στον τερματοφύλακα την προηγούμενη απόκριση. Είναι το κόρνερ, ένα γκολ για το Ζαρό, το 1-5. Καλά κάνει. Στο 71 έρθει το γκολ. Αυτό όμως δεν βάλουν 5 γκολ κάθε φορά, δεν σε κουεί, όχι. Το 1. Όχι, δεν σε κουεί. Ή που θα την πιούμε ή που θα την βάλουμε. Αυτό είναι η γυναίκα. Άλλη μια καλή στιγμή για το Ζαρό. Στο 84. Λήξη, μια χαρά το έκανε. Έχει 5 δευτερόλεπτα και το σφύριξε. Κοιτές οι κύριοι, είδανε τα παιδιά, ένα μάτς ήρεμο ήσυχο, δεν είχαμε απρόπτα, δεν είχαμε πολλά ώρα, παράξενα. Νομίζω ότι δίκαια νίκησαν του Ζαρού. Πολύ καλή παρουσία της Ομόνιας στον αγώνα. Ο Γιουργαλής έβαλε την κολάρα, μια από τις δύο κολάρες του μάτς, όχι πως θα είναι πολύ μετανάστημα, αλλά αυτά νομίζω ξεχώρισαν. Πραγματικά γκολ για highlights του Γιάνναρου. Αυτά είναι τα όμορφα. Φίλοι φεύγουνε, φίλοι φεύγουνε και αυτοί εδώ, ο κ. Τσοχαλούκος και ο κ. Χαλκιατάκης. Παιδιά, όπως και εγώ, καλό σας βράδυ.